Η διακοπή έγινε περίπου στις 9.30 το βράδυ, 9.25 κάπου εκεί. Ποιος σας ειδοποίησε? Πελάτες. Μάλιστα. Πελάτες από όλα τα χωριά που έπιανε, γιατί ήταν μια κεντρική γραμμή που βγήκε έξω. Ναι. Ποια γραμμή ήταν αυτή, ήτανε, μπορείς να μας δείξετε? Ήταν, λέγεται, Ιερό 37, αυτή η γραμμή ναι. μας, που πιάνει πάρα πολλά χωριά, ένα μεγάλο μέρος όλο, σχεδόν όλο τον Άγιο Χαράλαμπο, Τζίβα, Αλεποχώρη, Βλαχοκερασάνη, Θορβούνια, Βούρβα, Στάδιο, Καστρία, Αγιοπέτρο, Δολιανά, είναι πολύ μεγάλο δίκτυο. Και είχε και η Τρίπολη πρόβλημα? Η Τρίπολη είχε μόνο στην περιοχή του Άγιου Χαράλαμπου, που τροφοδοτείται από την ίδια γραμμή. Ναι. Βέβαια, στην πρώτη μισή ώρα περίπου δώσαμε ρεύμα τα 2/3 της γραμμής, γιατί εστιάσαμε, μάθαμε ότι ήταν η ζημιά στην περιοχή της Μαγούλας και ασχοληθήκαμε πλέον με την, μέχρι να αποκαταστήσουμε τη βλάβη εκεί. Τι βλάβη τώρα? Σε 11 περίπου η ώρα που δώσαμε ρεύμα, 11 και 4. Οι πρώτες ενδείξεις, ποιες ήταν η αιτία, τι είχε γίνει εκεί? Άγνωστο. Αυτό είναι το περίεργο της όλης υπόθεσης, ότι δεν ήταν σε κάποιο σημείο που μπορεί να είχε υπάρξει ένωση ή εκεί όπου υπάρχουν ενώσεις να πούμε ότι κάτι δεν ήταν καλό και με κάποιον ΑΒ λόγο κόπηκε. Ήταν μέσα στη μέση στο άνοιγμα, όπως το λέμε από στήλο σε στήλο, και αυτός ο αγωγός έχει μια διατομή 50 τετραγωνικά χιλιοστά. Αυτό βέβαια είναι ισοδυνάμου διατομής χαλκού. Να το πούμε διαφορετικά, είναι γύρω στον 1,5 πόντο διατομή. Είναι πάρα πολύ χοντρός και με ατσάλι μέσα. Δεν κόβεται στα καλά καθούμενα αυτός ο αγωγός. Και ειδικά χθες που δεν είχαμε και καιρικές συνθήκες. Να πούμε ότι έσπασε ένα δέντρο, έπεσε πάνω, το πλάκωσε, το έκοψε ή ξέρω εγώ, έπεσε ένας κεραυνός. Ήταν τελείως άγνωστο. Τώρα, κάτι ενδείξεις που χωρίς καμία σιγουριά βέβαια και χωρίς πάντα με επιφύλαξη. Μήπως είχε ντουθεκιστεί, μήπως ήταν κάποια τέτοια περίπτωση, αλλά και πάλι δεν μπορούμε να πάρουμε όρκο ότι ήταν αυτό. Και αυτό το μικρό καλώδιο μπορεί να έκανε ζημιά σε όλη την περιοχή? Ήταν η κεντρική γραμμή. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή ότι αυτό το καλώδιο που κόπηκε έδινε σε ένα χωριό, ούτως ώστε έμεινε κάποιο χωριό έξω. Ήταν η κεντρική γραμμή, ο κορμός που λέμε, και ο οποίος τροφοδοτεί όλα αυτά τα χωριά. Το αποκαταστήσατε αμέσως, πήγαν οι τεχνικοί? Ναι, αμέσως. Πήγαμε, είδαμε τι γίνεται. Ετοιμάσαμε και ένα δεύτερο συνεργείο και αποκαταστάθηκε. Οπότε 11 η ώρα ήρθε το ρεύμα, επανήλθε σε όλα. Ναι, όλα κανονικά, φυσιολογικά. Άλλες περιπτώσεις τέτοιες παρόμοιες έχουν ξανατύχει? Πάρα πολύ σπάνια.